Τους βαθμούς της ισοπαλίας μοιράστηκαν ΠΑΟΚ και ΠΑΝΟΜ στην αναμέτρηση που ολοκλήρωσε χθες την τέταρτη αγωνιστική στην Α1 κατηγορία της ΕΠΣΗ. Στο γήπεδο του Κρουσόνα, το τελικό 0-0 σφράγισε τις προσπάθειες των παικτών, καθώς κανείς δεν μπόρεσε να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα. Η ομάδα του Βασίλη Πλεσίτη, εκμεταλλευόμενη τον παράγοντα έδρα, είχε την υπεροχή σχεδόν σε όλο το 90 λεπτό, όμως της τύχησε η αφλογιστία στην επίθεση. Οι Μαλλιώτες, στον τεμπούτο του Σταμάτη Μαματζάκη στην τεχνική ηγεσία, παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα μαχητικοί, δίνοντας έμφαση στην ανασταλτική λειτουργία. Ο Κουράκης σκοράρει στο 16 με κεφαλιά για τους γηπεδούχους, όμως υποδείχθηκε σε θέση offside και δεν μέτρησε τον γκολ. Ξανά ο ικανός επιθετικός απείλησε με εκτέλεση φάουλ, ενώ λίγο αργότερα ο Σεραφιμίδης αστόχησε με τη σειρά του από καλή θέση. Στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου, οι φιλοξενούμενοι ζήτησαν πέναλτι για μαρκάρισμα πάνω στον Βάρδο Νικολάκη, όμως ο διαιτητής Μαυροντονάκης είπε παίζεται. Στο δεύτερο ημίχρονο και οι δύο ομάδες προσπάθησαν να πετύχουν τον γκολ που θα τις έφερνε πιο κοντά στη νίκη. Στο 74 υπήρξαν έντονες διαμαρτυρίες από πλευράς ΠΑΟΚ σε μια φάση διαρκείας στα αντίπαλα καρέ. Οι ασπρόμαυροι υποστήριζαν ότι η μπάλα πέρασε τη γραμμή μετά από συνεχόμενες κόντρες μπροστά στην εστία, όμως το διαιτητικό τρίο είχε διαφορετική άποψη. 5 λεπτά πριν συμπληρωθούν τα 90, η ομάδα του Κρουζόνα έχασε τη μεγαλύτερη ευκαιρία για να πάρει τη νίκη. Ο Κουράκης ανατράπηκε μέσα στην περιοχή από τον Γκέγκα, με το ρέφερ της αναμέτρησης να δείχνει την άσπρη βούλα. Ο τερματοφύλακας του Πανόμ δεν μπόρεσε να συνεχίσει λόγω τραυματισμού και τον αντικατέστησε ο Κανετάκης. Ο νεαρός τερματοφύλακας εξελίχθηκε ερχόμενος από τον Πάγκο στον απόλυτο πρωταγωνιστή, αποκρούντας το πέναλτι του Κουράκη και χάρισε ένα πολύτιμο βαθμό στην ομάδα των Μαλλίων.